Ωραία. Και σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε πολύ περήφανοι ότι η αιρετή περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στερείται χρεών, στερείται δανείων, ούτε ένα ευρώ δανεισμού. Στερούμεθα ληξιπρόθεσμων υποχρώσεων, παρά τη μηδενική χρηματοδότηση που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα. Και θέλω να τονίσω κάτι, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Η αιρετή περιφέρεια είναι διάδοχο σχήμα των 4 πρώην νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. Και οι 4 πρώην νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, όταν τελείωσαν λογιστικά τέλος του 10 και πήγαμε στο νέο αιρετό θεσμό της αιρετής περιφέρειας, τα ταμιακά διαθέσιμα που είχαν σε σχέση με τις τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις είχαν θετικό πρόσημα, εγκληματικό, κορυφαίο πισωγύρισμα. Αυτό που ψηφίστηκε λίγο διάστημα πριν τις εκλογές του 2012, με εισάγοντα υπουργό τον τότε υγείας τον κύριο Λοβέρδο, όπου μια από τις βασικές προβλέψεις του Καλλικράτη για τη μεταφορά μέχρι τέλος του 2012 των αρμοδιοτήτων διαχείρισης και λειτουργίας του συστήματος υγείας και πρόνοιας στις αιρετές περιφέρειες, όπου με ένα άρθρο ένα βράδυ καταργήθηκε. Θεωρώ ένα χαρακτηριστικό πισωγύρισμα που επιχειρήθηκε και έγινε, και αυτό θα είναι γραμμένο σε βάθος χρόνου μέχρι όταν ανατραπεί, γιατί είμαι σίγουρος ότι πρόκειται να ανατραπεί, με μελανά γράμματα στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας. Μάλιστα. Και το λέω αυτό γιατί το σύστημα υγείας, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, αγροτικά ιατρία, η όλη λειτουργία του και το σύστημα πρόνοιας πρέπει να είναι σε αιρετές περιφέρειες. Το πρώτο είναι ότι η αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων και εκτέλεσης είναι της κεντρικής πολιτικής κοινής. Κανένα από αυτά που αναφέρομαι δεν είναι αρμοδιότητα των περιφερειών ή των Δήμων. Άρα οι όποιες αποφάσεις πολιτικά είναι αποκλειστικά σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης και Βουλής των Ελλήνων. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και το δεύτερο κομμάτι της πολιτικής παρέμβασης, της θέσης, της διεκδίκησης για όλα αυτά τα ζητήματα και για σωρία άλλων. Στο δεύτερο αυτό κομμάτι, με πολύ σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο, υπήρξαν ουσιαστικές παρεμβάσεις, κινήσεις, συγκεκριμένες και ουσιαστικές από πλευράς δικής μου ως εκπροσώπου όλων των Δυτικών Μακεδόνων και του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας. Και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτές οι αποφάσεις ως χαρακτηριστικά δεν είχαν στόχευση ή αποτέλεσμα μόνο στη Δυτική Μακεδονία. Ήταν οριζόντιες πανελλαδικά και προκάλεσαν και αποτελέσματα, κατά τη γνώμη μου αρνητικά, και στη Δυτική Μακεδονία. Τώρα... Στα Γρεβενά έχουμε αποφασίσει, δεν έχει δημοσιοποιηθεί επισήμως ακόμα, όταν θα δημοσιοποιηθούν τα ψηφοδέλτιά μας θα δημοσιοποιηθεί επισήμως, αλλά ουσιαστικά έχω αποφασίσει να είναι υποψήφιος για τη θέση του τοπικού Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, ο κύριος Γιάτσος Γιάννης, πολιτικός, μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος ήταν και πρώτος σε σταυρούς, περιφερειακός σύμβουλος των Γρεβενών, είναι μάλλον την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Για τις λοιπές περιφερειακές, για τις άλλες περιφερειακές ενότητες, η πρόθεσή μου είναι να είμαστε με την ίδια ομάδα με την οποία ήμασταν και τις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010. Το ψηφοδέλτιο θα έχει ανανέωση. Προφανέστατα, τα ποσοστό. Ψηφοδέλτια εκ των πραγμάτων έχουν και πρέπει να έχουν ανανέωση, διότι οι αρετοί εκπρόσωποι της κοινωνίας έχουν δυναμικά χαρακτηριστικά, κάποιοι για λόγους προσωπικούς ή αποφάσεων δεν θέλουν να συνεχίσουν στις προσπάθειες, ναι. Κάποιοι καινούργοι θέλουν να μπουν. Προφανώς αυτό είναι εκ των... Ουκάνευ, είναι το στοιχείο της ζωής.